Ήταν απλώς μια, είναι μια αντίδραση η οποία βγαίνει από την απαξίωση των πολιτικών προς τον πολίτη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι πολιτικοί να φέρονται στους πολίτες ως να είναι τα πρόβατά τους. Τον το πράγμα πρέπει να το σταματήσουμε. Ο πολιτικός πρέπει να ακολουθεί τον πολίτη, τα θέλω του πολίτη, τις ανάγκες του πολίτη και αναλόγως με το τι χρειάζεται να μπορεί να νομοθετεί. Το κίνημα αλληλεγγύη είναι ένα κίνημα το οποίο δεν έχει πλαίσια προς τους ανθρώπους που, να το πω οπαδούς, δεν είναι ακριβώς οπαδοί, είναι ανθρώποι οι οποίοι εκφράζονται ελεύθερα και μπορούν να βγάλουν τις σκέψεις τους χωρίς περιορισμούς. Οι προτεραιότητες μου είναι ο πολίτης, το συμφέρον του πολίτη, το περιβάλλον, γιατί χωρίς το περιβάλλον δεν θα μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος και η ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου. Ναι, υπάρχει περιβαλλοντική συνείδηση στον Κυπρίο πολίτη, ιδίως τα τελευταία χρόνια το έχει δείξει έμπραχτα αυτό. Το θέμα είναι ότι εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί και τα κόμματα αυτό που ξεκίνησε τώρα ο πολίτης στην αγάπη του προς το περιβάλλον. Πάντα αγαπούσε το περιβάλλον, απλώς δεν εκφραζόταν τόσο έντονα. Οι πολιτικοί όμως εκμεταλλευτήκαν αυτό το πράγμα σε υπερβολή και δυστυχώς οδεύουμε προς λαθασμένες κατευθύνσεις. Είναι ένα μεγάλο θέμα ο αγροτικός τομέας. Για μένα αγροτισμός και ορεινή ύπαιθρος είναι δύο πράγματα που συμβαδίζουν. Όλα τα σχέδια που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αγροτικό τομέα είναι καλά, αλλά το θέμα είναι ότι η ορεινή ύπαιθρος, που είναι το πρώτο μέλημά μου, πάσχει από θέσεις εργασίας. Για να αναπτύξουμε ξανά, γιατί καταστρέψαμε τον αγροτισμό στην ορεινή ύπαιθρο, για να αναπτύξουμε ξανά την ορεινή ύπαιθρο, χρειάζονται θέσεις εργασίας. Κοντά στις θέσεις εργασίας θα έρθουν και τα υπόλοιπα.